Άρα τι θέλουμε να κάνουμε, να μην πληρώνει ο νησιώτης, η νησιωτική επιχείρηση, ο καταναλωτής καυσίμου, αυτές οι τρεις ομάδες, περισσότερο από ό,τι πληρώνει ένας στεριανός. Περισσότερο από ό,τι πληρώνει ένας άνθρωπος που κατοικεί στην εμπειριωτική Ελλάδα. Αυτή είναι η φιλοσοφία του μέτρου. Όχι να μην πληρώνει καθόλου μεταφορά, να μην πληρώνει περισσότερα. Αυτό λοιπόν το εφαρμόζουμε καταρχήν με την εφαρμογή για τους επιβάτες. Κάθε άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε ένα νησί έχει δικαίωμα να πάρει το με μια απλή διαδικασία, φαντάζομαι οι περισσότεροι από εσάς την έχετε κάνει, τον μοναδικό αριθμό νησιώτη. Και με αυτόν τον αριθμό πηγαίνει στο πρακτορείο, ανεξάρτητα, και πρέπει να το πω και μια που έχουμε τηλεοράσει και ελπίζω να το δούνε και οι συμπατριώτες μας που δεν βρίσκονται εδώ, ανεξάρτητα αν είναι δικαιούχος έκπτωσης, οποιασδήποτε έκπτωσης, έχει δικαίωμα να κάνει χρήση του μοναδικού αριθμού νησιώτη και να χρηματοδοτηθεί για τη διαφορά αυτή του κόστους. Γιατί αυτή την έκπτωση που έχει, το πιθανότερο είναι θα την είχε και για τη μεταφορά του στη χερσαία μεταφορά. Άρα, έρχεται μία ή άλλη. Πρέπει να χρησιμοποιήσει το μοναδικό αριθμό νησιώτη. Αυτό γίνεται πολύ απλά. Μία φορά μπαίνεις στο site, βάζεις τον κωδικό του, το IBAN του λογαριασμού σου και στο τέλος του μήνα παίρνεις τα λεφτά σου. Ήδη έχουμε κάνει 4 πληρωμές. Συνεχώς αυξάνονται οι χρήστες αυτού και πιστεύω ότι πρέπει να το βοηθήσουμε. Μεταφορικό ισοδύναμο το φέραμε και δεν το φέραμε για να φύγει ο ΦΠΑ. Το φέραμε για να είναι εδώ είτε υπάρχει ΦΠΑ είτε όχι. Και μια που το βάλατε το θέμα, κύριε Πρόεδρε, θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια μεγάλη κουβέντα στην Ευρώπη, πιθανόν να τη γνωρίζετε. Γιατί ως γνωστόν μέχρι τώρα υπάρχουν τα προσωρινά μέτρα φορολόγησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πλέον πάμε σε ένα ενιαίο κανονισμό μόνιμων μέτρων φορολόγησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο που μέσα περιλαμβάνει και τους συντελεστές ΦΠΑ. Εμείς σαν κυβέρνηση βάζουμε το θέμα του νησιωτικού ΦΠΑ και όχι του προσφυγικού ΦΠΑ. Να είμαστε ξεκάθαροι ότι πρέπει να παραμείνει ως εξαίρεση και ως δυνατότητα του κράτους μέλους να την εφαρμόσει. Και εδώ πέρα επαναλαμβάνω, πλέον έχουμε αρχίσει να γινόμαστε μια κανονική χώρα. Πλέον αρχίζουμε και αποκτούμε βαθμούς ελευθερίας, πλέον μπορούμε να αρχίσουμε σιγά σιγά να συζητάμε, όχι το να καταργηθεί στα 5 νησιά, αλλά αυτό που είπατε να επεκταθεί και στα υπόλοιπα νησιά. Πρώτος, στα 5 νησιά δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα τελειώνουμε. Να τελειώνουμε. Δημόσια δέσμευση ότι θα διατηρηθεί. Πάμε παρακάτω. Νομίζω ότι είμαι σαφής. Μετά από πάρα πολύ καιρό, επιτέλους γίνεται πραγματικότητα. Είναι στην αρχική του μορφή, έχει δουλειά ακόμα. Σαν πρώτη φάση είμαστε ικανοποιημένοι. Πρώτα ξεκίνησε να εφαρμόζεται στο επιβατικό κοινό των πλοίων και τώρα επεκτείνεται και για τις επιχειρήσεις όσον αφορά τα εμπορεύματα. Σήμερα μας έγινε μια ανάλυση το πώς πρέπει οι επιχειρήσεις να ποια βήματα να κάνουν για να μπουν στην πλατφόρμα, ώστε να εφαρμόσουν το μεταφορικό ισοδύναμο. Θεωρούμε ότι όλα αυτά είναι προς όφελος του απλού κόσμου, γιατί για αυτόν τον σκοπό γίνεται, για να γίνει πιο ανταγωνιστικό το προϊόν στα νησιά μας και να μπορέσουμε και εμείς να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί με την υπόλοιπη Ελλάδα. Θεωρούμε ότι είναι ένα μέτρο το οποίο θα βοηθήσει την ανταγωνιστικότητα των τοπικών επιχειρήσεων και θα ρίξει και το κόστος μετακίνησης των νησιωτών από και προς τα μεγάλα αστικά κέντρα, το οποίο κόστος είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Θεωρούμε ότι είναι το πρώτο βήμα η θεσμοθέτηση αυτού του μέτρου και το επόμενο στάδιο είναι η διεκδίκηση μεγαλύτερων κονδυλίων και μεγαλύτερης επιχορήγησης κατά περίπτωση. Όλη αυτή η επιδότηση πρέπει να περάσει στον τελικό καταναλωτή, γιατί αυτός είναι ο στόχος, να βοηθηθεί ο νησιώτης και μέσω αυτού να αυξηθούν οι τζίροι ή να μην μειωθούν οι τζίροι των τοπικών επιχειρήσεων λόγω του ήδη αυξημένου κόστους. Έρχεται λοιπόν αυτό το μέτρο να βοηθήσει αυτό, να μειώσει αυτό το κόστος και όλο αυτό θα πρέπει να περάσει πάντοτε το
ζητάμε και το λέμε στα μέλη μας, ότι πρέπει να περάσει στους καταναλωτές, στους τελικούς καταναλωτές, που είναι πάλι οι συνειδητοποιητές μας νησιώτες. Θα ελεγχθούν οι επιχειρήσεις και μέσω του παρατηρητηρίου τιμών, αλλά και μέσω της πρόσληψης κάποιου προσωπικού στα νησιωτικά επιμελητήρια αριθμού, μειωμένο μικρού αριθμού, ο οποίος όμως θα φορτιστεί με αυτόν τον ρόλο, με το να καταγράφει την πραγματική μετακύληση αυτής της επιδότησης στην τελική τιμή του κάθε προϊόντος και αγαθού, το οποίο έχει να κάνει με την αγορά, την τοπική αγορά. Για μας ένα πάγιο αίτημα των καταναλωτών που ήταν η εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου βρίσκει πεδίο υλοποίησης και γι' αυτό χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Βέβαια περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη, γιατί είναι δύσκολο το εγχείρημα. Περιμένουμε να δούμε πόσο από το κόστος όλο αυτό θα μεταφερθεί στον τελικό καταναλωτή. Αλλά αυτό που καταλάβαμε από την ημερίδα σήμερα είναι ότι είναι παρήγορο, ότι είναι ένα μέτρο το οποίο πάρθηκε για να εξελιχθεί. Για να μπουν και καινούργιες συνθήκες χρηματοδότησης των μεταφορών και πιστεύουμε ότι είναι σε μια σωστή κατεύθυνση. Είναι ένα μέτρο το οποίο πραγματικά πιστεύω θα δώσει πολλές ανάσες στους νησιώτες, θα δώσει πολλές ανάσες στην νησιωτική επιχειρηματικότητα. Κάθε φορά αλλάζουμε κάτι. Κάθε φορά στο διάλογο με τους πολίτες, στο διάλογο με τους φορείς, προκύπτουν και άλλα ζητούμενα και άλλες παρατηρήσεις και θέλουμε κάθε φορά να προσπαθούμε να το κάνουμε πιο φιλικό, πιο χρήσιμο για τους νησιώτες, για τις νησιωτικές επιχειρήσεις. Πιστεύουμε ότι πραγματικά αυτές οι εκδηλώσεις που γίνονται από τα μελητήρια δίνουν ανάσες, δίνουν τη δυνατότητα σε εμάς να νιώσουμε τον παλμό της νησιωτικής Ελλάδας και μας δίνουν ιδέες για να βελτιώσουμε όσο μπορούμε την εφαρμογή του μέτρου.